Στα δυσάρεστα αποτελέσματα της χθεσινής πλημμύρας που έπληξε σχεδόν όλη τη Δράμα και ενέδειξε την αδυναμία του συστήματος συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων στο Δήμο, αφού δεν καθαρίστηκαν αγωγοί αλλά και σκάρες όλο αυτό το διάστημα, ανέδειξε με την συνέντευξή του ο Δημοτικός Σύμβουλος Δράμας και επικεφαλής της νέας εποχής νέας Δράμας, κύριος Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ. Ο κύριος Παπαϊμανουήλ επισήμανε ακόμη ότι πέρα από αυτά που λέει η Δημοτική Αρχή ότι όλα οφείλονται στην προηγούμενη διοίκηση, απατάται διότι εδώ και 1,5 χρόνο η νέα διοίκηση θα έπρεπε να είχε φροντίσει για όλα αυτά. Πολλά ήταν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη χθεσινή νεροποντή, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 4. Γίναμε αποδέκτες πολλών παραπώνων από επιχειρηματίες της πόλης μας, κυρίως στην περιοχή του Κέντρου, στην Οδό Υπήρου, Περικλέου Σκάβδα, Εφέδρων Αξιωματικών, και πραγματικά νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε κοντά στο πρόβλημα και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θέλω όμως να πω, ανεξάρτητα από το μέγεθος του φυσικού φαινομένου που πολλές φορές όντως ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και αυτό είναι γεγονός, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η πρόληψη είναι καλύτερη από το φάρμακο που έρχεται μετά την αρρώστια. Θέλω λοιπόν να πω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία συχνά πυκνά μας παρουσιάζει μεγάλα έργα, φαίνεται ότι είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Χαρακίδης θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα για τη χθεσινή κατάσταση και να ρίξει, αν θέλετε, ακόμα και το φταίξιμο στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όπως κάνει πάρα πολύ συχνά σε πολλά θέματα. Ενδεχομένως να κατηγορηθούμε ότι φταίει και η αστική ανάπλαση που έγινε εδώ στο κέντρο τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αντιληπτό από όλους ότι το μοναδικό που φταίει είναι τα βουλωμένα φρεάτια που σήμερα ξεβουλώνονται. Ο Δραμηνός λοιπόν που βίωσε χθες και ο επιχειρηματίας ειδικά των οδών που προανέφερα το πρόβλημα στην επιχείρησή του και ψάχνει σήμερα τρόπο να βρει δικαίωση και αποζημίωση και μάλιστα πληροφορήθηκα ότι πολλοί σκέφτονται να στραφούν και δικαστικά απέναντι στο Δήμο για όλα όσα έχουν υποστεί. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα λοιπόν θέλω να καταγγείλω σήμερα σε σχέση με την αντιμετώπιση που έχει η σημερινή Δημοτική Αρχή σε θέματα καθημερινότητας. Είναι σίγουρο ότι μπροστά μας θα έχουμε ένα χειμώνα. Τα προβλήματα θα είναι πολλά. Πρέπει λοιπόν και ο κύριος Χαρακίδης και οι άνθρωποι που είναι κοντά του να δουν να προλαμβάνουν καταστάσεις. Εμείς ως παράταξη θέλω να υποσχεθώ στον Δραμηνό λαό ότι θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, ήδη έχουμε στο επόμενο διάστημα μία σύσκεψη με τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτές τις ζημίες, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους και να είμαστε κοντά τους έμπρακτα όπως κάνουμε σε κάθε περίπτωση μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι σε επίπεδο φρεατίων όντως υπήρξε πρόβλημα. Το νερό σίγουρα ήταν πολύ, αυτή την μισή ώρα, τρία τέταρτα που έπεφτε με έτσι καταρακτώδη τρόπο, αλλά έχουμε δει και χειρότερα, να το πω, και μεγαλύτερες θεομηνίες. Απ' την άλλη, το θέμα των υποδομών σε μια πόλη είναι θέμα ουσιαστικό και θα πω ότι σε αυτό το κομμάτι, ίσως για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να επενδύσουμε, γιατί πολλές φορές είναι έργα που δεν φαίνονται αλλά έχουν μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή αν χθες η πόλη ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την μισάωρη βροχή και αν ήταν έτοιμη από πλευράς υποδομών, σίγουρα σήμερα οι επαγγελματίες που επλήγησαν δεν θα είχαν αυτή την να ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς θα αποζημιωθούν και πώς θα κάνουν τις περιουσίες τους ξανά.